Οι Τούρκοι αξιωματούχοι, κυρίε και κύριοι, δεν βάζουν μόνο την Ελλάδα στο στόχαστρο και η Γαλλία βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο του Ακάρα, από την οποία ζητά μια δημόσια συγγνώμη, Μανώλη Κωστίδη. Ενώ στην ίδια γραμμή κινείται και ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογκλ, ο οποίο εχθέ επιτέθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, βάζοντα στο τραπέζι τι διευθετήσει του 1974. Ε, Ακριβώ αυτό, διότι βλέπουμε τον ε, Χουλουσία Κάρ λέει αυτό. Χθε είχε συνάντηση με τον ε, κύριο Μπορέλ. Όπου και εκεί ε, είπε ότι περιμένει η Τουρκία μια συγνώμη από τη Γαλλία για όλα όσα συμβαίνουν. Και από την άλλη, ο κ. Τσαβούσογλου ε, είχε βάλει στο στόχασο Κύπρο-Ελλάδα-Γαλλία. Ε, αυτό είναι το μέτωπο εναντίον τη Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω αναφέρθηκε και ω παράδειγμα τι διαπραγματεύσει που είχαν γίνει ε, μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία το 1976, ε, ουσιαστικά παγώνοντα τι έρευνε και τι γεωτρήσει στο Αιγαίο.